Καλημέρα σας. Λοιπόν, θα διαβάσω ένα κειμενάκι που βρήκα και μου άρεσε πάρα πολύ για τη σημερινή μέρα. Λοιπόν, 39 χρόνια μετά, το ελεηνό και τρισάθλιο χρυσαυγίτικο παρόν του νταΐ ημιμαθούς νεοέλληνα δυστυχώς κατέστησε το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία, επίοικος, γραφικό». Μια που η ίδια γενιά που το λανσάρισε το 1973 το απαξίωσε μέσα από το μεταπολιτευτικό καθεστώς αδιαφάνειας και προσωπικού βολέματος των εκπροσώπων της. Ωστόσο, το βεβηλωμένο τρίπτυχο πρέπει να αποκατασταθεί στα μάτια μας. Πρέπει να παραμείνει η θεμέλια μαγιά κάθε υγιούς και προπάντως ειρηνικής διαμαρτυρίας ενάντια στην όποια αδικία. Το εν τούτω νίκα ενάντια στο έσχος του μοντέρνου τραμπουκισμού. Γιατί η ελευθερία αποκτιέται μέσα από την ουσιαστική παιδεία και χτίζει υπεύθυνους υγιείς στο σώμα και στην ψυχή πολίτες και όχι παραμπουκωμένα από πέδια της παραπαιδείας και της επιμελώς ατιμέλητης τηλεοπτικής υπερενημέρωσης που οδηγεί στην μέσω της ασυδοσίας, ανελευθερία και υποταγή. Τελειώνοντας, παραθέτω μια κουβέντα από έναν από τους νεκρούς του Πολυτεχνείου, γιατί υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο, κύριε Μιχαλολιάκο. Παραθέτω λοιπόν μια κουβέντα του Βαγγέλη Μητράκου, ο οποίος λέει «Μάνα, πόσο όμορφη είναι η ζωή! Μάνα, τι ωραία λόγια έχει ο εθνικός μας ύμνος». Αυτά λοιπόν για σήμερα. Αυτό το κειμενάκι ήταν πολύ όμορφο, εξέφραζε τις απόψεις μου, γι' αυτό και σας το διάβασα, χωρίς αστιάκια και γελάκια όπως συνηθίζεται με το χοντρό που τραγουδάει. Σας εύχομαι καθαρή ψυχή, φως παντού και μόνο μπορούμε να ελπίζουμε για την ώρα. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Όχι στη Χρυσή Αυγή. Καλό Σαββατοκύριακο.